συνεχίζουμε τον αγώνα μας. Γιατί δεν ανεχόμαστε άλλο να μας γεμίζουν καρκίνο για τα χέρια του. Γιατί πρέπει να μπει ένα τέρμα στο έσχος της φυλής. Γιατί με τον αγώνα μας πρέπει να σταματήσουμε τα νέα εγκλήματα τύπου φυλής που θέλουν να πραγματοποιήσουν. Με τον περιφερειακό σχεδιασμό να σχεδιάζει δεκάδες χιτής σε όλη την Αττική και να ανοίγει το δρόμο για την καρκινογόνα κάψη των απορριμμάτων στην Αττική. Χαιρετίζουμε όσους βρίσκονται στη σημερινή μας συγκέντρωση. Χαιρετίζουμε όλους αυτούς που το προηγούμενο διάστημα πήραν μέρος στις κινητοποιήσεις που οργάνωσε η Συντονιστική Επιτροπή. Τα σωματεία, τους φορείς και τους συλλόγους που πήραν αποφάσεις στήριξης του πλαισίου πάλης και των αιτημάτων μας. Η προσπάθεια αυτή χρειάζεται τώρα να συνεχιστεί. Συνάδελφοι και συναδέλφισες, οι μάσκες πλέον έπεσαν. Το έγκλημα διαρκείας συνεχίζεται από τα ήδη λερωμένα χέρια κυβέρνησης, περιφερειακής αρχής και δημοτικών αρχών. Υπάρχει απόλυτη σύμπλευση στο ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων σε βάρος της υγείας του λαού και του περιβάλλοντος. Δεν είναι τυχαίο ότι η Περιφερειακή Αρχή της Δούρου, λίγο πριν παραδώσει, ψήφισε τη δημιουργία τρίτου χιτά στη φυλή, που τώρα πέρασε σαν τον κλέφτη η Περιφερειακή Αρχή του Πατούλη εν μέσω πανδημίας και ολικού lockdown. Γίνεται φανερό, συνάδελφοι, ότι η προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας του λαού είναι ασυμβίβαστη με την κερδοφορία των λίγων. Οι επιχειρηματικοί όμιλοι αντιμετωπίζουν και τη διαχείριση των απορριμμάτων ως πεδίο δόξη λαμπρό για εξασφάλιση κερδών. Είναι οι ίδιοι που έχουν καταδικάσει τους κατοίκους της περιοχής μας να ζούμε με το φόβο μην πλημμυρίσουμε στην πρώτη βροχή, μην καούμε στην πρώτη φωτιά, να τρέμουμε στον πρώτο σεισμό. Είναι αυτοί που έχουν μετατρέψει τα εργοστάσια και τους χώρους δουλειά των περιοχών μας σε εστίες υπερμετάδοση της πανδημίας, αφού δεν παίρνουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της υγείας. Είναι αυτοί που κρατάνε τους μαθητές έκκληση στο σπίτι, με κλειστά σχολεία, με τηλεκπαίδευση να υπολειτουργεί και τα παιδιά να βρίσκονται στην αβεβαιότητα, με μεγάλα κενά στη μόρφωσή τους. Είναι οι ίδιοι που έχουν καταδικάσει την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας των περιοχών μας, με κέντρα υγείας υποτελεχωμένα και μάλιστα τώρα θέλουν να μετατρέψουν το Θριάσιο σε νοσοκομείο μείως νόσου. Αυτοί είναι που παρουσιάζονται ως σωτήρες, ως φορείς της ανάπτυξης. Ανάπτυξη για τον λαό ονομάζουν το να ξεχάσουμε όλοι εμείς τα δικαιώματά μας, τις σύγχρονες ανάγκες μας. Να συμβιβαστούμε να ζούμε δίπλα στο σκουπιδαριό, να γεμίζουμε καρκίνο εμείς και οι οικογένειές μας. Την ίδια στιγμή λένε στον κόσμο ένα σωρό ψέματα, ότι ο χιτά φυλής κλείνει το 2025. Τη στιγμή που τον επεκτείνουν και δημιουργούν ένα νέο χιτά δίπλα στον ήδη υπάρχοντα. Προπαγάνδα που σχεδόν 60 χρόνια τώρα ακούει ο λαός της περιοχής και βλέπει συνεχώς το έγκλημα να συνεχίζεται και να μεγαλώνει. Πολύ περισσότερο που ο ίδιος ο σχεδιασμός τους προβλέπει για τα επόμενα χρόνια εγκατάσταση μονάδων κάψης απορριμμάτων πάλι στην περιοχή της Δυτικής Αττικής, με ανυπολόγιστες συνέπειες για την υγεία και τη ζωή του λαού. Συνάδελφοι, ο λαός της Αττικής έχει πλέον πείρα. Το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων είναι υπόθεση της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων σε όλη την Αττική. Δεν θα τους κάνουμε τη χάρη. Τώρα χρειάζεται ξεσηκωμός. Τους το λέμε δυνατά. Δεν έχουμε δύο ζωές για να τους χαρίσουμε τη μία. Να πάρθει πίσω η απόφαση για δημιουργία νέου χιτά και για εγκατάσταση μονάδας κάψης απορριμμάτων στη φυλή. Να κλείσει τώρα ο χιτά φυλής. Να αποκατασταθούν ο χώρος και η ευρύτερη περιοχή. Να μετεγκατασταθεί σε ασφαλή θέση από την Πρωτήρας. Να εκπονηθεί ολοκληρωμένη επιδημιολογική μελέτη χωρίς καθυστερήσεις. Να απαγορευτεί κάθε νέα δραστηριότητα διαχείρισης αποβλήτων στην ευρύτερη περιοχή. Καμία σκέψη για κάψη των απορριμμάτων. Τώρα χρειάζεται να αξιοποιηθεί όλο το επιστημονικό δυναμικό και η ανάπτυξη της τεχνολογίας για να υπάρξει διαχείριση των απορριμμάτων με κριτήρια την υγεία και την ποιότητα της ζωής του λαού. Με δημιουργία ενός ενιαίου δημόσιου φορέα διαχείρισης και τελικής διάθεσης των αποβλήτων, που θα έχει προτεραιότητα την πρόληψη της παραγωγής απορριμμάτων και την πρόθεση της ανακύκλωσης με διαλογή στη πηγή, που δεν προωθείται γιατί για αυτούς αποτελεί κόστος. Κόστος για μας όμως αποτελεί ότι τσακίζονται οι ζωές μας και η υγεία μας στο βαμό του κέρδους των λίγων. Συναδέλφοι και συνάδελφοι, το έχουμε αποδείξει και θα το ξανακάνουμε αν τολμήσουν να ξεκινήσουν το έργο στη φυλή ή οπουδήποτε αλλού. Θα μας βρίσκουν συνέχεια μπροστά τους. Ο λαός θα
συνάδελφοι, η Συντονιστική Επιτροπή τις επόμενες μέρες θα προχωρήσει σε νέα σύσκεψη